στήριξη, στους βιασμούς, τις ασέλγειες, σε γυναίκες, σε παιδιά. Είναι ο κύριος Βασιλάκος κοντά μας και τον καλησπέριζω και τον ευχαριστώ. Καλησπέρα και εγώ. Ακούμε ότι πια μπαίνει μια νομοθετική πρωτοβουλία για να θεσπιστεί ένα κόκκινο κουμπί, να το πω έτσι. Ναι. Ένα κουμπί πανικού. Κομβίου πανικού περιγράφεται στην τροπολογία που έχει πάει στην Βουλή. Τι είναι αυτό? Είναι, φίλες και φίλοι, μια εφαρμογή όπου μια γυναίκα, καταρχήν, θα μπορεί πολύ εύκολα να ειδοποιήσει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Ζήτησα από τον κύριο Βασιλάκο να έρθει να μας το εξηγήσει, να μας πείτε τι είναι αυτό το πράγμα. Ήρθε, να το πω πριν, μου είχε δώσει ένα κινητό να κρατάω και θα το χρειαστούμε για την επίδειξη. Θα δείξουμε τη λειτουργία του κόκκινου κουμπιού. Μάλιστα. Το κόκκινο κουμπί ακόμη δεν είναι διαθέσιμο. Θα είναι διαθέσιμο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τι θα κάνει το κόκκινο κουμπί? Θα μπορεί μια γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας να πατήσει στο κινητό το κόκκινο κουμπί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, εγώ θα σας το δείξω. Ναι. Αλλά να ξέρετε ότι είναι αυτό που θα έρθει, δεν έχει έρθει ακόμη. Αυτό που βλέπουμε εκεί. Αυτό που βλέπετε. Αλλά να ξέρετε ότι είναι αυτό που θα έρθει, δεν έχει έρθει ακόμη. Αυτό που βλέπουμε εκεί. Αυτό που βλέπετε, ναι, είναι το κόκκινο κουμπί. Mm-hmm. Θα το πατάει και με το που το πατάει θα ανοίγει η αναφορά της τοποθεσίας, το ονοματεπώνυμο και το emergency contact. Μια προφανώς επαφή η οποία έχει εγκρίνει αυτή η γυναίκα ότι πρέπει να ειδοποιηθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο. Άρα αν το πατήσετε τώρα έχετε επιλέξει προφανώς emergency contact. Εγώ θα σας δείξω κανονικά, όχι με το κόκκινο κουμπί, αλλά με αυτό που υπάρχει ως δυνατότητα τώρα σε όλα τα κινητά. Α, το τώρα. Emergency call. Ναι. Γιατί το κόκκινο κουμπί θα έρθει. Δεν υπάρχει. Αυτό το κόκκινο κουμπί που θα έρθει θα είναι πάλι στα smartphones. Θα είναι για όλα τα τηλέφωνα, ναι. Για όλα τα τηλέφωνα. Τα έξυπνα τηλέφωνα. Αλλά υπάρχει και τώρα, λέτε, κάτι. Τι είναι αυτό? Εννοείται. Εγώ θα ενεργοποιήσω, θα το δούμε τώρα ζωντανά, την κατάσταση επίγουσας κλήσης. Το ενεργοποιώ, το βλέπετε. Ναι. Με το που το ενεργοποιώ γίνεται κλήση στο 112. Μάλιστα. Ναι, 15, κατά λάθος, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι κατά λάθος. Ναι, εγώ τι κάνω? Ενώ έγινε η κλήση, ναι, το σημαντικό είναι να ειδοποιηθεί αυτός που είναι να ειδοποιηθεί. Και πώς θα γίνει? Τώρα θα ειδοποιηθεί και θα λάβει το μήνυμα. Ποιος είναι το τηλέφωνο που έχετε στα χέρια σας? Μάλιστα. Το οποίο είναι, όντως βλέπω ένα μήνυμα το οποίο είχε... Τι λέει το μήνυμα? Επίγον σως. Επίγον σως, Νίκος Βασιλάκος. Τη θέση που βρίσκομαι, μπορείτε να το ανοίξετε. Mm-hmm. Τη θέση που βρίσκομαι, πόσων ετών είμαι? Είμαι 48 ετών. Αλφα θετικό η ομάδα αίματος. Ναι, ναι, όντως. Είμαι 71,5 κιλά. Είναι τα οποία βρίσκονται σε αυτό εδώ το μήνυμα. 1,71 και λέμε, πού είναι ο Βασιλάκος τώρα? Είναι στο στούντιο του Μέγκα, στη Λεωφόρο Συγκρού. Και ελάτε γρήγορα. Για άρα να αυτή η δυνατότητα υπάρχει ήδη στα κινητά. Υπάρχει, αλλά... Μία ακόμα φορά πώς τη βρίσκουμε? Περνάει από το 112. Δηλαδή να τώρα... πάντως ένα συγγνώμη, δεν ήξερα και το 112. Θα τους είχαμε προειδοποιήσει, γιατί ναι, είναι ένας αριθμός ανάγκης. Άρα αναγκής. Ζητούμε συγγνώμη που τους ενοχλήσαμε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αλλά χωρίς πραγματικό λόγο. Να απολογηθούμε γι' αυτό. Ήταν αναγκαίο. Ναι. Όταν τα πράγματα γίνονται ζωντανά... Ναι. Και εσείς κάνετε χρόνια ζωντανά. Έχετε δίκιο. Απλώς να το πούμε, γιατί νομίζω έχουμε υποχρέωση να το πούμε. Τι γίνεται λοιπόν? Περνάς από το 112, δεν γίνεται κλήση. Την κλείνεις την κλήση. Μπορείς να την κλείσεις την κλήση. Απλώς το 112 είδατε πόσο γρήγορο είναι. Είναι η γέφυρα για να χτυπήσει και το μήνυμα στο κινητό που έχεις επιλέξει. Είναι το γρηγορότερο τηλεφωνικό κέντρο στον κόσμο. Και υπάρχει σε κάθε χώρα. 112. Το ερώτημα είναι βέβαια ότι. Ενεργοποίησα από το κινητό. Που πάλι πολλοί θα το έχουν στο μυαλό τους. Ωραία. Όλα αυτά και το κόκκινο κουμπί που έρχεται και η διαδικασία που μας δείξατε. Ναι. Αν έχει πρόσβαση ο άνθρωπος που έχει ανάγκη, η γυναίκα που δέχεται τη βία, ναι, το βιασμό ή ό,τι άλλο, στο κινητό. Αν δεν έχει. Εδώ είναι το πρόβλημα που έρχεται να λύσει το κουμπί πανικού που φέρνει η κυβέρνηση με την νομοθετική ρύθμιση που έρχεται. Αυτό το κουμπί πανικού, για να το καταλάβω, είναι πάλι εφαρμογή σε κινητό ή είναι μια συσκευή που θα την κρατάμε? Είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας, το οποίο θα υποδέχεται την κλήση από τη γυναίκα που υφίσταται εκείνη τη στιγμή ενδοοικογενειακή βία, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει στο τηλέφωνο. Ναι, αλλά... Γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί η γυναίκα να μιλήσει. Θα πρέπει τηλέφωνο. Να πατήσει κάτι στο τηλέφωνο. Θα πατήσει κάτι στο κινητό. Άρα θα χτυπάει το κινητό. Δεν θα χτυπήσει τίποτα. Θα πατάει στο κινητό κάτι και, ας πούμε, με μία κίνηση θα στέλνετε ένα μήνυμα που σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα, ναι,
Αυτές οι γυναίκες θα βρίσκονται σε μια λίστα, να εξηγήσουμε. Δεν θα είναι για όλες τις γυναίκες. Θα γίνει μια λίστα που οι γυναίκες οι οποίες θα ξεκινάμε με έναν ελεγχόμενο αριθμό για να μπορεί και η αστυνομία να εξυπηρετήσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα στηθεί ένα 112, ένα κέντρο λήψης εκτάκτων μηνυμάτων μέσα στην ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Θα αρχίσει να προσκτά εμπειρία και όσο περνάει ο καιρός θα μπορούν όλες οι γυναίκες που έχουν πρόβλημα να επικοινωνούν. Είναι μια αρχή. Δεν είναι λύση το πρόβλημα, αλλά είναι μια αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Φίλιππο Σαμπάνη από την παραγωγή που μας έδωσε το κινητό του για να μπορούμε να κάνουμε το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Βασιλάκο. Τώρα, περιμένουμε ίσως τις άλλες πληροφορίες.